Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Βικτόρια αποκαλύπτει στο Ρένο πως ο Σίμος έβαλε το σπανό να τον δολοφονήσει. Όμως ο νεαρός αρνείται να το πιστέψει και τότε η Βικτόρια τον προκαλεί λέγοντάς του να πάει να βρει το σπανό και να τον ρωτήσει. Στόχος της είναι να επηρεάσει το Ρένο και να καταγγείλει στις αρχές πως ο Σίμος ήταν συνεργός της. Πράγματι, ο νεαρός πείθεται και αποφασίζει να πάει στην αστυνομία και να αποκαλύψει όλα όσα γνωρίζει για τη δράση του Σίμου. Φτάνοντας όμως εκεί, μπαίνει στο ίδιο γραφείο και ο Σίμος, γεγονός που πανικοβάλλει το Ρένο. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία ζητά ξανά απελπισμένα από τον Τίνο να φύγουν μακριά. Δεν αντέχει άλλο να ζει μακριά του και ύστερα από όσα έχουν συμβεί, αισθάνεται την ανάγκη για μια νέα αρχή. Η συζήτηση αυτή δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ο Τίνος αποφασίζει να πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και να σταματήσει να τη σκέφτεται. Λίγο μετά τα πράγματα θα αρχίσουν να ζορίζουν, ιδιαίτερα για το Σίμο. Και αυτό γιατί η Μιράντα θα μάθει πως ο νεαρός δεν κατήγγειλε ποτέ το Δημοσθένη, ο οποίος όχι μόνο βοήθησε τη Βικτόρια να το σκάσει από τη φυλακή, αλλά γνώριζε και το μέρος που κρυβόταν. Η Μιράντα μένει άναυδη, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Σίμος εξακολουθεί να καλύπτει τη γυναίκα και τον εραστή της. Μάλιστα, έχοντας καταλάβει το ποιόν του Σίμου και γνωρίζοντας πως η Αμαλία τρέφει ακόμη αισθήματα για τον Τίνο, αποφασίζει να δράσει προκειμένου να απαλλαγεί η κόρη της από την παρουσία του και να ζήσει ευτυχισμένη με τον άνθρωπο που αγαπά. Έτσι πηγαίνει στην αστυνομία και καταθέτει όλη την αλήθεια, τόσο για το Δημοσθένη όσο και για το Σίμο. Τονίζει μάλιστα πως ο Σίμος υπήρξε συνεργός της Βικτόριας. Και ενώ ο Σίμος με την Αμαλία έχουν ένα άσχημο καυγά, γιατί εκείνη του εξομολογείται πως όχι μόνο δεν θέλει να φύγουν μαζί, αλλά δεν ξέρει αν θέλει να συνεχίσουν να είναι παντρεμένοι, η αστυνομία καταφτάνει. Ο Σωτήρης με το Μιλιώνη συλλαμβάνουν το Σίμο, ο οποίος σαστισμένος ζητά εξηγήσεις. Ο νεαρός οδηγείται στο τμήμα που δίνει πολύ ωραία κατάθεση και στη συνέχεια μεταφέρεται στη φυλακή. Εξοργισμένος έρχεται σε επαφή με τον δικηγόρο του, προκειμένου να βρει έναν τρόπο να φυθεί ελεύθερος, ενώ η χαριστική βολή έρχεται από την ίδια του τη μητέρα. Η Βικτόρια, φανερά απελπισμένη, ύστερα από προτροπή του Σαριάννη, καταγγέλει το ίδιο της το παιδί για συνεργεία σε φόνους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζει ότι η Μιράντα έστειλε το Σίμο στη φυλακή είναι ο Χριστόφορος. Την ίδια στιγμή, η Αμαλία ζητάει ξανά από τον Τίνο να φύγουν μακριά.